Η εμφάνιση της δραστηριότητας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στον τομέα της εστίασης και του εμπορίου τροφίμων γενικότερα οριοθετείται στην Ελλάδα το έτος 2015 με μια μικρή εφαρμογή σε μια μικρή αλυσίδα καταστημάτων εστίασης με τη μορφή startup εταιρείας. Και έπειτα εμφανίστηκαν περισσότερες εφαρμογές μικρής υπηρεσίας, πάλι startup. Το 2011 εμφανίστηκε η πλατφόρμα eFood και το 2015 ξεκίνησε, από το 2015 είχε ξεκινήσει η τάση συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας σε αυτές τις πλατφόρμες και επέκτασης της δραστηριότητάς τους, κυρίως για ηλεκτρονική παραγγελία στην αρχή και μετέπειτα για διανομή φαγητού με επίκεντρο την πρωτεύουσα και στη συνέχεια σε όλες τις μεγάλες πόλεις χώρας. Μέχρι τα τέλη του 2018 σχηματίστηκαν μέσω και εξαγορών δύο μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικής παραγγελίας φαγητού και τροφίμων, η εταιρεία Wolt, φιλανδικών συμφερόντων, όπου πλέον έχει ενταχθεί στον αμερικανικό όμιλο DoorDash, και η εταιρεία eFood, που εξαγοράστηκε από το γερμανικό όμιλο Delivery Hero. Αντίστοιχη τάση συγκέντρωση τη ιδιοκτησία αλλά και επέκταση τη δραστηριότητα υπήρξε και στο κομμάτι των ταχυματεταφορών μέσω πλατφόρμα παραγγελία όπω η Scrooge. Η δυναμική αυτή τη δραστηριότητα εξηγείται με βάση τι ανάγκε που έχουν διαμορφωθεί για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων στην Ελλάδα. Έπειτα από την εφαρμογή των αντεργατικών νόμων όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, που στόχο είχαν να βγει αλόφυτο το κεφάλαιο από την καπιταλιστική κρίση του 2008, που ξεκίνησε το 2008. Νόμοι που σμπαράλιαζαν κάθε έννοια σταθερής και μόνιμης δουλειάς, που επέκτηναν τη δουλειά λάστιχο, τις λεγόμενες ελαστικές μορφές απασχόλησης, τη διαμόρφωση ωραρίων εργασίας που άλλαξαν εξ ολοκλήρου τον τρόπο και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων μέχρι και τις διατροφικές τους συνήθειες. Και αυτή η εξέλιξη σχετικά με τις ανάγκες των εργαζομένων στη χώρα, στην Ελλάδα, δημιούργησε σταδιακά και την υποδομή ώστε να πατήσει η δραστηριότητα των πλατφορμών και θα έρθει κάτι αντίστοιχο και εκείνη στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά καταστήματα δημιουργήθηκαν, εστίασης και καφέ, που στην ουσία εξυπηρετούν την αδυναμία των λαϊκών οικοκυριών να μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν. Όσο δηλαδή βρίσκονται συνεχώς στον τρόμο, στο τρέξιμο από τη μια δουλειά στην άλλη. Κομβικό σημείο στη διώκωση των εργασιών αυτών των εταιριών ήταν η περίοδος της πανδημίας και των υγειονομικών μέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας. Τότε όλο και περισσότερα καταστήματα εστίασης αλλά και εμπορίου αναγκάστηκαν να προσφέρουν υπηρεσίες διανομής κατοίκων και μάλιστα να επεκτείνουν το πελατολόγιο τους σε μεγαλύτερη ακτίνα από την περιοχή που βρίσκονται. Για πολλά μικρά καταστήματα ήταν η μοναδική λύση για να επιβιώσουν. Είναι χαρακτηριστικό το ότι η εταιρεία Wolt το 2020 τριπλασίασε το τζίρο της, ενώ η eFood αντίστοιχα κάθε χρόνο σημειώνει τεράστια ποσοστά ανάπτυξης και αύξησης τζίρου, με χαρακτηριστικό το 2022 που έφτασε στα 40 εκατομμύρια από τα 6 εκατομμύρια το 2021. Ενώ συνολικά, σαν εταιρεία, από τα 700.000 ευρώ τζίρο το 2014 έφτασε το 2022 στα 135,61 εκατομμύρια. Αντίστοιχα, επεκτάθηκε η πολιτική του ηλεκτρονικού εμπορίου από τις μεγάλες εταιρείες πώλησης βασικών αναγκαίων ειδών για τα λαϊκά νοικοκυριά, όπως τα σούπερ μάρκετ, τα είδη ένδυσης υπόθεσης, τα είδη οικιακών συσκευών και άλλων αναγκαίων εμπορευμάτων που έχει ανάγκη ένα νοικοκυριό και που μέχρι πρώτη ο κόσμος τα προμηθευόταν με φυσική παρουσία στα καταστήματα. Αυτό το συμπέρασμα επιβεβαιώνεται ακόμα και μέσα από την ίδια μας την πείρα, μέσα από τη δουλειά μας ως διανομής. Κάθε μέρα φτάνουμε σε σπίτια και σε διαμερίσματα όπου μένουν εργαζόμενοι, απλοί άνθρωποι του μόχου. Αυτή είναι η συντηρητική πλειοψηφία των ανθρώπων που καλύπτουν με αυτόν τον τρόπο τέτοιες βασικές ανάγκες. Άλλωστε, στις λαϊκές εργατικές συνοικίες της Ελλάδας, της Αθήνας, υπάρχει και η περισσότερη δουλειά για αυτές τις εταιρείες. Και μην ξεχνάμε ότι οι πλούσιοι, οι ιδιοκτήτες, οι μεγιστάνες, μεγαλοεπιχειρηματίες και μέτοχοι των ομίλων που μας πίνουν το αίμα κάθε μέρα, έχουν στα σπίτια τους υπηρετικό προσωπικό που φροντίζει για τα λούσα 24 ώρες το 24. Έχουν άπλετο ελεύθερο χρόνο και έχουν λύσει πολύ μεγαλύτερα ζητήματα στη ζωή τους και δεν ασχολούνται καν με τέτοιες ανάγκες. Το σύστημά τους, ο καπιταλισμός, είναι αυτό που έχει μετατρέψει τις ανάγκες των εργαζομένων για ποιοτική ζωή, σύντηση, ένδυση κλπ. Σε εμπορεύματα προς πώληση για να βγαίνουν τα κέρδη αυτών των παράσιτων.
Και αυτό το σύστημα, οι κυβερνήσεις και τα κόμματα που το υπηρετούν, είναι που αυξάνει συνεχώς τις ώρες εργασίας μας για να μπορεί να αποσπά από τη δουλειά μας όλο και μεγαλύτερη υπεραξία ως μοναδικό τρόπο για να έχουν κέρδη. Όλη αυτή η δραστηριότητα ιδιώκως των κερδών των εταιριών και ιδιοκτητών που διαχειρίζονται τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες πάτησε στο νομικό πλαίσιο που διαμόρφωσαν οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα στην Ελλάδα. Μισθοί στο ύψος του κατώτατου βασικού, όπου με βάση τον νόμο Βρούτσια-Χτσιούγλου τον αποφασίζει ο εκάστοτε υπουργός με βάση τα δημοσιονομικά κριτήρια, τα ανταγωνιστικά και επιχειρηματικά κέρδη, εργασιακές σχέσεις λάστιχο με συμβάσεις ορισμένων χρόνων είτε μιας μέρας είτε λίγων μηνών, κυρίως μέσω θηγατρικών εργολαβικών εταιριών ή άλλων μεγάλων εργολαβικών εταιριών, των γνωστών δουλεμπορικών, όπως έχουν σωστά ονομαστεί από το εργατικό κίνημα, πάντα με σκοπό το πιο χαμηλό εργατικό κόστος, ώστε να υπηρετείται η κερδοφορία στα πλαίσια του ανταγωνισμού των επιχειρηματικών ομίλων. Παράλληλα, πάτησαν και στους γενικούς και αόριστους νόμους σχετικά με τις υποχρεώσεις των εταιριών για την κάλυψη μέσων προστασίας των διανομέων και γενικά των εργαζομένων σε αυτές τις εταιρείες. Κρίσιμο στοιχείο που αφορά την ανάπτυξη των εταιριών στην υπηρεσία διανομής φαγητού είναι ότι αξιοποιήθηκε ο νόμος 46-11 του 19 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, όπου επιτρέπει τη χρήση ιδιόκτητου του οχήματος του εργαζόμενου με μια μικρή αποζημίωση. Αυτό στην ουσία αποτέλεσε ένα βασικό παράγοντα ώστε οι εταιρείες αυτές, χωρίς να διαθέσουν επί της ουσίας κανένα κεφάλαιο, να αποκτήσουν στόλο οχημάτων, βρέθηκαν με χιλιάδες οχήματα υπό τον έλεγχο. Χωρίς αυτά τα χιλιάδες οχήματα δεν θα μπορούσαν σε καμία περίπτωση να βγάλουν εις πέρας έναν όγκο εργασιών που φτάνει σήμερα τις 50.000 παραγγελίες και την υπού περίπου και στον ίδιο αριθμό πάνω κάτω και στη Βόλτα. Αντίστοιχη πολιτική ακολούθησαν και οι εργολαβικές εταιρείες. Στη συνέχεια, όλων αυτών των νομικών όπλων που έδωσαν όλες οι κυβερνήσεις στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ήρθε να προσθεθεί ο νόμος Νέας Δημοκρατίας του Χατζηδάκη, όπου με βάση και την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέτρεψε στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες να απασχολούν εργαζόμενους διανομής με τη μορφή του μοντέλου freelance εργασίας, δηλαδή μιας απολύτως εξαρτημένης εργασίας, η οποία τύπης θεωρείται ελεύθερη, που σημαίνει ότι απαλλάσσονται οι εταιρείες από το κόστος όλων των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Στο μοντέλο αυτό, η πληρωμή γίνεται με το κομμάτι. Αναπαραγγελία που παραδίδεται. Η ευθύνη για ό,τι αφορά την προστασία και την ασφάλεια του διανομέα για το όχημα και τη συντήρησή του είναι αποκλειστικά ατομική και όχι εργοδοτική. Δεν διασφαλίζει καμία προστασία από καταγγελία σύμβαση όπως αποζημίωση απόλυση, επίδομα ανεργία και άλλα. Δεν διασφαλίζει κανένα σταθερό εισόδημα, πόσο μάλλον που συνδέει ακόμα πιο πολύ το εισόδημα με τη λεγόμενη παραγωγικότητα, με αποτέλεσμα να εντείνεται η εργασία, να επεκτείνεται ραγδαία ο χρόνος που χρειάζεται να εργάζονται οι διανομείς ώστε να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Άλλωστε, με αυτόν τον τρόπο και με άλλους, όπως ο ορισμός συγκεκριμένων βαδιών για τους freelancer, ορίζονται από τις εταιρείες συγκεκριμένες ώρες αιχμής με διαφορετική πληρωμή σε σχέση με άλλες ώρες, με αποτέλεσμα να κατευθύνουν την εργασία και να διαμορφώνουν ωράρια σπαστά που φτάνουν τις 10 ώρες την ημέρα για 7 ημέρες την εβδομάδα. Υπάρχουν δηλαδή σήμερα στην Ελλάδα χιλιάδες διανομείς που δουλεύουν μέχρι και 70 ώρες την εβδομάδα. Ζήτημα που δεν αφορά με βάση τον νόμο ούτε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς όπως την επιθεώρηση εργασίας που πλέον έχει υποβαθμιστεί ακόμα περισσότερο μετά την μετονομασία της ανεξάρτητης αρχής. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες μέσω της εφαρμογής και του αλγόριθμου που βασίζουν τη λειτουργία τους έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν, να αξιολογούν χιλιάδες δεδομένα σχετικά με τον έλεγχο της εργασίας του. Υποτίθεται ελεύθερο επαγγελματία διανομέα, αλλά προφανώς πρώτα του μισθωτού εργαζόμενου, όπου τις καθιστά ικανές να συνδέουν ακόμα πιο άμεσα την παραγωγή με την εργασία, να φτιάχνουν συγκεκριμένο εργασιακό και προσωπικό προφίλ του εργαζόμενου με χρήση των προσωπικών του δεδομένων. Και ταυτόχρονα να ελέγχουν πλήρως κάθε στιγμή την εργασία μέσω της εφαρμογής, η οποία είναι στον πλήρη έλεγχο των εταιριών και δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρέμβασης από τους υποτιθέμενους συνεργάτες. Με λίγα λόγια, αν κοιτάξει κάποιος τη λειτουργία της εφαρμογής, όπως επίσης και την ίδια την πραγματική εργασία των διανομέων, θα επιβεβαιώσει εύκολα ότι μιλάμε για πλήρως εξαρτημένη εργασία και όχι αυτοαπασχόληση. Αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πολιτική των κυβερνήσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει κυριαρχήσει στις εργασιακές σχέσεις των διανομέων ως αποτέλεσμα και του ανταγωνισμού των εταιριών για την εξασφάλιση των κερδών είναι εγκληματική, δολοφονική στην κυριολεξία. Έχει οδηγήσει σε εκατοντάδες σοβαρά εργατικά ατυχήματα, τα οποία έχουν καταντήσει τους εργαζόμενους ανίκανους για εργασία και έχουν στείλει στο θάνατο δεκάδες κάθε χρόνο. Δεν είναι τυχαίο ότι τα περισσότερα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα
διανομέων τα τελευταία δύο χρόνια είναι με εργαζόμενους που δούλευαν με το μοντέλο freelancing και μόνο στις δύο μεγάλες εταιρείες του 2022 έφτασαν τα 5 θανατηφόρα. Χαρακτηριστικό το πόσο εγκληματική είναι αυτή η πολιτική που αντιμετωπίζει την ανθρώπινη εργασία ως ένα αναλώσιμο μέσο παραγωγής κερδών και τίποτε άλλο, είναι το ότι εδώ και δύο χρόνια μετά από αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις των κλαδικών και των επιχειρησιακών σωματείων για μέτρα προστασίας και ασφάλειας για τους διανομείς, είχε συνταχθεί υπουργική απόφαση με βάση τα βασικά αιτήματα των διανομέων, που όμως ακόμα δεν έχει υπογραφεί, μέχρι που διαλύθηκε η κυβέρνηση για τις εκλογές. Πιο συγκεκριμένα, μιλάμε για υπομνήματα που είχαν και έχουν υιοθετηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και που βάζουν πλέον συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας που πρέπει να παρέχει ο εργοδότης. Παράλληλα, δεν υπάρχουν ούτε στοιχειώδη μέτρα που να αφορούν την ίδια την αναγκαία οριοθέτηση κανόνων ασφαλείας σχετικά με την εργασία στον δρόμο, όπως για παράδειγμα τις αποστάσεις παραλαβής παράδοσης, την επιτρεπόμενη συνεχόμενη ώρα οδήγησης και προφανώς τις καιρικές συνθήκες που θα επιτρέπεται η εργασία στον δρόμο, οδηγώντας ένα δίκυκλο μη κατασκευασμένο με προδιαγραφές τέτοιας εργασίας. Επίσης, καμιά προδιαγραφή για τα ίδια τα κουτιά μεταφοράς, τα οχήματα, όπως και για τα επιτρεπόμενα βάρη και υλικά που είναι ασφαλή για μεταφορά με τέτοιο τρόπο. Οι πολύ δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισαν οι διανομείς στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ως αποτέλεσμα του μεγάλου ανταγωνισμού τους για το κέρδος με τις πλάτες των κυβερνήσεων, αντίστοιχα οι άθλιες συνθήκες που ήδη είχαν αντιμετωπίσει στην προηγούμενη εργασιακή τους πείρα, με ανασφάλιστη εργασία, με κλεψιά στην κυριολεξία των δεδομένων τους σε άλλα καταστήματα εστίασης, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να οργανωθούν μεγάλοι και νικηφόροι αγώνες για να ξεκινήσει με πιο γρήγορους ρυθμούς να βελτιώνεται μέσα στους χώρους δουλειάς και στον κλάδο η οργάνωση. Το Συνδικάτο Επισκεπτισμού Τουρισμού Αττικής το 2020, μέσα σε συνθήκες απαγόρευσης των διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων, ξεκίνησε με μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία να βάζει με μαχητικό και αγωνιστικό τρόπο το ζήτημα της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και ιδιαίτερα στους διανομείς που δούλευαν σε πολύ επικίνδυνες συνθήκες, ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο. Ο αγώνας συνεχίστηκε με την κοινή δράση και πανελλαδικών απεργιών, κλαδικών συνδικάτων, εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών έπειτα από κάλεσμα του ΠΑΜΕ ενάντια στον νόμο της Νέας Δημοκρατίας που ερχόταν για ψήφιση και που κατιέρωνε τη δεκάωρη εργασία, την απαγόρευση της απεργίας και της συνδικαλιστικής δράσης, την προώθηση του freelance μοντέλου στις εταιρείες ηλεκτρονικής πλατφόρμας και το Σεπτέμβρη του 2021, όπου η εταιρεία iFood αποφάσισε να προχωρήσει σε 115 απολύσεις διανομέων για να προχωρήσει μαζικά το μοντέλο της αυταπασχόλησης, με το συνδικάτο μας μπροστά, οργανώθηκε μία από τις πιο εμβληματικές απεργιακές κινητοποιήσεις στον χώρο της διανομής που κατέληξε σε μια μεγάλη νίκη. Εκείνες τις μέρες διαμορφώθηκε και η βάση για το πλαίσιο διεκδίκησης σε αυτές τις εταιρείες, ώστε να διασφαλιστούν τα εξής. Να επαναπροσληφθούν όλοι όσοι είχαν απολυθεί για να γίνουν freelancer. Να σταματήσει το δουλεπόριο και οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και να προσληφθούν όλοι οι διανομείς στην υπόλοιπη συμβάσεις αόριστου του χρόνου απευθείας με την εταιρεία. Να σταματήσει κάθε αξιολόγηση, ιδιαίτερα αυτή που συνδέεται με τα μπόνους της εταιρείας, και να παρθούν μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας με χορήγηση μέσω ανατομικής προστασίας. Τα δύο πρώτα αιτήματα ικανοποιήθηκαν σε χρόνο ρεκόρ και καθόρισαν το χαρακτήρα της μεγάλης νίκης που ενέπνευσε τους διανομείς στην εταιρεία που συνέχισαν έπειτα τον αγώνα τους με την πρωτοπόρα δράση του συνδικάτου μας, δημιουργώντας το πρώτο επιχειρησιακό σωματείο εργαζομένων στις πλατφόρμες στην Αττική και που ένωσαν τις δυνάμεις τους οι διανομής της eFood με τους εργαζόμενους στα γραφεία της εταιρείας και όπου αμέσως μετά φτιάχτηκαν σωματεία επιχειρησιακά της eFood σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Στα χνάρια αυτού του αγώνα που συνεχίστηκε είναι και η προσπάθεια στην εταιρεία WOT με κοινές κινητοποιήσεις το 2022, αμέσως μετά δηλαδή τον αγώνα της eFood, διεκδικώντας αυξήσεις στις αμοιβές και μέτρα προστασίας, όπου φτάσαμε στο σημείο φέτος να οργανωθεί μια τριήμερη πολύ μαζική απεργιακή μάχη, βάζοντας τη βάση για να υπάρξει και εκεί συνέχεια στην οργάνωση, στη δημιουργία σωματείου και στην κοινή δράση. Ο αγώνας και η διεκδίκηση κόντρα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων συνεχίζεται με στόχο να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις σε αυτούς τους χώρους δουλειάς με επίκεντρο την αύξηση των μισθών με κατοχήρωση δικαιωμάτων και αναγνώριση του freelance ως εξαρτημένης εργασίας. Λέμε να υπογραφεί στη συλλογική σύμβαση αυτό, πενθήμερο 7 ώρο 35 ώρο με αποδοχές 8 ώρων,
κατάργηση της εργολαβικής εργασίας με συμβάσεις αορίστου χρόνου, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, εταιρικά οχήματα με αποκλειστική ευθύνη στις εταιρείες, χορήγηση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού και την εργασία, όπως κινητό ίντερνετ, χωρίς καμία επιβάρυνση των εργαζομένων. Το ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, αγαπητοί σύντροφοι και φίλοι, το ζούμε και σήμερα. Ξέρουμε από πρώτο χέρι ότι οι κομμουνιστές, το ΚΚΕ, όχι απλά είναι δίπλα σε όλες αυτές τις μάχες, αλλά είναι βασικός, ο κύριος αιμοδότης και καθοδηγητής αυτού του αγώνα που δίνουμε. Ξέρουμε ότι οι μάχες που έχουμε μπροστά μας απέναντι στο εχθρικό μπλοκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της νέας κυβέρνησης που ετοιμάζεται στην Ελλάδα, όπως και των επιχειρηματικών ομίλων, πρέπει να δοθούν με κλιμάκωση του αγώνα κόντρα στην πολιτική του κεφαλαίου. Και αυτό απαιτεί κοινή δράση με όλα τα συνδικάτα, ακόμα και σε επίπεδο Ευρώπης και όλου του κόσμου. Ήδη είμαστε σε επαφή με πολλά σωματεία ανά τον κόσμο, με προσπάθεια να ανταλλάξουμε πείρα, να δώσουμε την αλληλεγγύη μας. Οι μεγάλοι εργατικοί συνδικαλιστικοί αγώνες που πραγματοποιούνται με πολύ μεγάλη μαζικότητα στη Γαλλία, τη Βρετανία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και την Ελλάδα δείχνουν ότι η εργατική τάξη ετοιμάζεται για την αντεπίθεση και ελπίζουμε να είναι και η τελική έφορος. Ευχαριστούμε πολύ την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ για τη σημερινή πολύ σημαντική ευκαιρία που μας έδωσε να αναδείξουμε αυτές τις διεκδικήσεις μας.